Λίνα, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν άλλα 10 κρούσματα κορονοϊού μεταξύ παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού στο νοσοκομείο Αχέπας Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι απολυμάνσεις στα γραφεία διοίκησης, ενώ σε COVID test έχουν υποβληθεί περισσότεροι από 1.000 εργαζομένους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται αύριο. Και δυστυχώς αναμένει να αυξηθεί και ο ρυθμός των θετικών κρουσμάτων, διότι οι 10 πρώτοι θετικοί είχαν έρθει σε επαφή με πολλούς συναδέλφους τους και έτσι φοβούνται ότι έχει γίνει διασπορά. Τώρα είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, εδώ όπου άντρες ομάδας Δίας της ελληνικής αστυνομίας, αλλά από σήμερα θα έχουν και τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας. Συνεχίζουν τις εντατικούς ελέγχους και έργο τους θα είναι από σήμερα, όπως ακούσαμε και μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, η αποφυγή των συναθρήσεων, συγχρωτήσεων, όχι μόνο μεταξύ των νέων, αλλά και στις τάσεις λεωφορείων και όπου εμφανίζεται κόσμος να συναθρίζεται. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα παραμένουμε και πρωταθλητές Θεσσαλονίκη στα πρόστιμα, διότι μόλις χθες έχουν επέβαλει η ελληνική αστυνομία 119 πρόστιμα, κυρίως για μη χρήση μάσκας. Ωστόσο, δυστυχώς, Λίνα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα βήμα πριν το επίπεδο 3 και αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί ότι μπαίνει σε πορτοκαλί συναγερμό.